Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στο δάσος της Δαδιάς από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο. Μια φωτιά που κατέκαιγε επί πολλές μέρες ανεξέλεγκτα ό,τι έβρισκε, αλλάζοντας δραματικά την περιβαλλοντική και γεωγραφική εικόνα του νομού και αφήνοντας πίσω τις αμέτρητα καμένα ζώα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στάχτης, απελπισμένους επαγγελματίες, πόνο, θλίψη, ερωτηματικά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη, με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας να κάνουν λόγο για ανεπανόρθωτη καταστροφή. Αυτό το δόγμα υπηρετούν και υπηρέτησαν το δόγμα το don't touch. Μην αγγίσετε το δάσος, αφήστε το μόνο του να εξελιχθεί, δεν χρειάζεται ανθρώπινη παρουσία. Το εντελώς αντίθετο, και μάλιστα οι φωνές οι δικές μου και κάποιων άλλων ανθρώπων και κάποιων καθηγητών από το Σουφλί και όχι μόνο, λέγανε όχι, πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Το δάσος είχε τέτοια κακοδιαχείριση. Σπέβδω όμως να πω το εξής. Θα μπορούσε, παρόλα να έχουμε μια καλή διαχείριση και να επικρατήσει μια κατάσταση πέρα από κάθε όριο και να καταστραφεί. Δεν θα καταστραφόταν σε τέτοια ένταση και, εν πάση περιπτώσει, κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Τώρα δεν έγιναν πράγματα. Το δάσος αφέθηκε μόνο του στην τύχη. Και η περσινή φωτιά ήταν διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη ως εδώ. Αν ήμασταν στην περσινή φωτιά. Η φετινή φωτιά δεν είναι διαχειρίσιμη. Έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή. Πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ποιοι θα αναλάβουν, τι θα κάνουν, αν έχουν τις γνώσεις. Ο Χρήστος Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί της Δέλτα Τηλεόρασης, τόνισε πως θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε και να σώσουμε ό,τι έχει μείνει, να οριοθετήσουμε ό,τι έχει καεί, να το καλλιεργήσουμε. Η φύση επανακάμπτει. Η φύση έχει τη δύναμη, η ζωή θα ξαναεπανέλθει. Με τη διαφορά, για τους μαυρόγυπες, για τα αρπακτικά, θα υπάρχει πρόβλημα. Το δάσος αυτό, για να γίνει σε αυτή την κατάσταση πριν την πυρκαγιά, θα περάσουν 60, 70, 80 χρόνια και με παρεμβάσεις. Άρα πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε όμως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καταρχήν πρέπει να πάρθουν ορισμένα μέτρα. Να οριοθετήσουμε τι δεν έχει καεί και να το προστατεύσουμε, γιατί ο κίνδυνος δεν έφυγε του χρόνου. Μπορεί να καεί και το υπόλοιπο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αν πάλι το διάστημα που θα μεσολαβήσει από την δεύτερη στην τρίτη πυρκαγιά, ποιος μας λέει ότι δεν θα έρθει η τρίτη πυρκαγιά? Μπορεί του χρόνου να καεί και αυτό. Άρα λοιπόν, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, να το οριοθετήσουμε, να το προστατεύσουμε, να το καλλιεργήσουμε, να το φέρουμε σε μια δομή που να υπάρχει μια πυκνότητα αρπακτικών, να φωλιάζει στις μη καμένες περιοχές, να τα ενισχύσουμε τους γήπες με τεχνικές φωλιές, να τρέφονται πιο πυκνό το δείπνο και το φαγητό στις ταΐστρες. Αυτά είναι άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν.